Κοβίδου, ναι. Η συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Άρα αυτή η πολιτική δεν βγαίνει. Επιχείρει να διαμορφώσει ένα πιο σταθερό πολιτικά περιβάλλον, λέτε. Δεν βγαίνει. Το πρώτο που κοιτάει αυτή η κίνηση είναι προς τα μέσα. Ακριβώς, πολύ σωστά κάνατε δηλαδή την επισήμανση. Αύριο μεθαύριο θα έρθουν σκληρά νέα μέτρα για ψήφιση στη Βουλή. Η αποδομημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και πολιτική πλειοψηφία δεν μπορούσε να το αντέξει. Μαζεύει λίγο το κλίμα που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες, κύριε Δρίτσα. Που υπήρχε ένα κλίμα και από το εσωτερικό της κυβέρνησης και ευρύτερα εκλογολογίας, ότι πάμε πιο κοντά, ίσως να έχουμε κοντά εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε εκλογική ετοιμότητα. Το μαζεύει το κλίμα αυτό. Η κίνηση αυτό το κοινοβουλευτικό τέχνασμα, να το πω αυτό, μπορεί να είναι και πολύ εφήμερο παρόλα αυτά. Το παράδειγμα του 2011 το δείχνει αυτό. Έκανε την κίνηση αυτή ο Γιώργος Παπανδρέου. 5-11 του 2011 πήρε ψήφο εμπιστοσύνης. Και 11-11 του ορκίστηκε η κυβέρνηση Παπαδήμου. Εντάξει, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο, προφανώς. Όμως δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του. Το ότι θα πάρει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά σας παρουσιάζει η κυβέρνηση το εξής. Σου λέει: εγώ διαμορφώνω ένα πολιτικό περιβάλλον σταθερό, διότι η Βουλή μου δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Και ταυτόχρονα απευθύνομαι και στους βουλευτές, λέει η κυβέρνηση, και στους πολίτες, και τι τους λέω: παιδιά, είμαι στη διαπραγμάτευση. Στόχος είναι να φτάσουμε το Δεκέμβρη και να τελειώσει το μνημόνιο. Και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Να το καταλάβω αυτό. Ναι. Είμαστε σε τέτοιο σημείο που πλέον, εάν δεν συνοδευτεί αυτή η πρωτοβουλία με μια ριζική αλλαγή πολιτικής, δεν μπορεί να συσπηρωθεί ούτε η κοινωνία, ούτε η παράταξη κυβερνητική, ούτε και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Θα αποδομείται συνεχώς, διότι οι κοινωνικές πιέσεις θα είναι πολύ μεγάλες. Αυτά τα πράγματα είναι αλφαβήτα στην πολιτική. Δεν γίνεται να κυβερνάς, δεν γίνεται να έχει συνοχή με την κοινωνία απέναντι. Καλημέρα στον κύριο Κουτσούκο που είναι κοντά μας. Καλημέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν χάσετε τώρα, άνοιξα από την κουβέντα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν προχωρήσουμε την κουβέντα, κύριε Δρίτσα. Εσείς θα πάρετε την ευκαιρία μέσα από αυτή την τριήμερη συζήτηση για να παρουσιάσετε τη δικιά σας συγκεκριμένη πρόταση για όλο το συνολικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το λέω γιατί. Γιατί όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων 10 ημερών ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται, και οφείλω να πω όχι πάντα αδίκως, ότι τα στελέχη του παρουσιάζουν διαφορετικές προτάσεις κάθε φορά που ανοίγει η κουβέντα για το χρέος. Υπάρχει η ιστορία της διαγραφής του χρέους, μέρος του χρέους, ως στόχος. Υπάρχει η ιστορία των διαπραγματεύσεων. Υπάρχει η ιστορία της επιμήκυσης. Άκουσα τον κύριο Σταθάκη να λέει της χρονικής επιμήκυσης. Υπάρχει η ιστορία του παγώματος ή του ενταφιασμού. Θέλω να πω, γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το ποια είναι η τελική θέση, όχι ως στόχος μόνο, αλλά και τα βήματα που ακολουθήκαν. Γιατί ο στόχος είναι να μην έχουμε καθόλου χρόνο. Είναι το καλύτερο. Η όποια συζήτηση και η όποια τοποθέτηση οποιοδήποτε στελέχους δεν αναιρεί, αλλά ακόμα και όλες οι τοποθετήσεις τις οποίες αναφέρεται επέμεναν σε αυτό, στην ανάδειξη της κεντρικής στρατηγικής και της κεντρικής τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχουν αποφασιστεί από τα συνέδριά μας και όπως από τις κεντρικές επιτροπές και τις συνεδριάσεις των οργάνων διαρκώς ανανεώνονται. Για μας δεν είναι μία δική μας επινόηση, είναι ένα συμπέρασμα μέσα από την ανάλυση όλων των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών μεγεθών και της πραγματικότητας που ισχύει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Την κοινωνία, ας πούμε. Η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους και η μείωση του χρέους, η διαγραφή του χρέους ως ευρωπαϊκό μέγεθος, όχι μόνο ως ελληνικό, είναι όρος επιβίωσης της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αν αυτό δεν το συνεννοηθούμε και ως λαός και ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα και ως συγκεκριμένα, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στοιχειοδός στα πράγματα. Ότι δεν αντέχεται το χρέος, δεν είναι μια ιδεολογική επιλογή. Όχι, κύριε Δρίτσα, το ότι δεν αντέχεται το χρέος το λένε όλοι. Το πώς είναι το θέμα. Η συζήτηση που γίνεται στη χώρα είναι το πώς. Το πώς συνδέεται καταρχήν με το ποιος είναι ο στόχος. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κύριε Κουτσούκο, θέλω και το δικό σας σχόλιο, επειδή ανήκετε στην κυβερνητική πλειοψηφία. Σε τι στόχευε αυτή η απόφαση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση? Δεν την έχει, αισθάνεται ότι δεν την έχει η κυβέρνηση? Και αν ήταν πρωτοβουλία του κυρίου Βενιζέλου. Κύριε Λιριζή και κύριε Οικονόμου, καλημέρα σας. Το διάστημα.